Ο φακός του Καλύμνο News βρίσκεται στην αφετηρία των δημοτικών λεωφορείων. Πριν από 15 περίπου ημέρες κάναμε ένα ρεπορτάζ για την έλλειψη σήμανσης των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από μια επισήμανση ξένης επισκέπτριας και με χαρά λοιπόν σήμερα διαπιστώνουμε ότι στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο λογότυπος του Δήμου, δίπλα Δημοτική Συγκοινωνία, Κάλυμνος Πολυδραστική. Έτσι λοιπόν τώρα πια ο καθένας που βλέπει τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, να και στο πίσω μέρος ο λογότυπος, τον παραπέμπει σε μια δημόσια συγκοινωνία. Χαιρόμαστε για αυτή την εξέλιξη και κυρίως γιατί μετά από την επισήμανση του Καλύμνος News η Δημοτική Αρχή έδειξε αυτή την σωστή ευαισθησία να απαλείψει αυτή την εκκρεμότητα. Και με την ευκαιρία αυτή βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε για μία ακόμα φορά ότι τα δύο ολοκένουργια λεωφορεία είναι προσφορά του μεγάλου ευεργέτη του νησιού μας, του Γιάννη του Χαλίκου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και να μην ξεχνάμε βέβαια τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Και ένας από αυτούς, σύγχρονος ευεργέτης, ο Γιάννης ο Χαλίκος.